Επειδή όπως προέπεσε η σημερινή εκπομπή είναι μαγνητοσκοπημένη και όπως είναι λογικό δεν μου δίνεται η δυνατότητα να ξέρω ακριβώς και να τα προγνωστικά μοντέλα να μας δίνουν ακριβώς πληροφορίες για μετά από μέρες. Δικαιολογίες, λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω το εξής. Πήγα, συνάντησα τον κύριο Τσιφόρο Ιωάννη, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος. Και ρώτησα πάρα πολλά πράγματα και μου απάντησε ο άνθρωπος σε ό,τι έχει να κάνει με τις κλιματικές αλλαγές, κατά πόσον επηρεάζουν τη γεωργία. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και θα ήθελα να καθίσουμε μαζί να την παρακολουθήσουμε και όλοι οι τηλεθεατές. Και πραγματικά μετά το τέλος της συνέντευξης αυτής θα έχουμε βγάλει πάρα πολλά συμπεράσματα και θα έχουμε μάθει πράγματα τα οποία δεν ήμασταν σε θέση να ξέρουμε. Τουλάχιστον εγώ έμαθα πάρα πολλά από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και από ό,τι κατάλαβα, μέχρι και ειδήσεις βγάζει το ρεπορτάζ. Σας ευχαριστήσουμε προκαταβολικά για τον κόπο που έκανες. Να ακούσουμε τι έχει να πει στην εκπομπή. Στο έχουμε και λέμε και στον Γιάννη Καλιάνου, που εκτός από μετεωρολόγο και μαθηματικό, τον κάναμε ρεπόρτερ ή τουλάχιστον κοντεύουμε να τον κάνουμε. Μετά τη συνέντευξη θα ξέρουμε. Πάμε να δούμε το θέμα. Ένας από τους κλάδους ο οποίος επηρεάζεται περισσότερο από τα καιρικά φαινόμενα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο κλάδος της γεωργίας. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσιφόρο Ιωάννη, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ και θα μας ενημερώσει για το πόσο οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν γενικότερα τη γεωργία. Κύριε Τσιφόρε, τι είναι οι κλιματικές αλλαγές τελικά και κατά πόσο θα επηρεάσουν τη ζωή μας? Οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα φαινόμενο που θα επιδράσει στη ζωή μας, στον τρόπο που ζούμε. Θα επιδράσει επίσης εξαιτίας των συνεπειών που θα προκαλέσει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά, και αυτό το διαπιστώνουμε από την άνοδο της θερμοκρασίας της γης, αλλά το διαπιστώνουμε και από την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως είναι οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, οι καταιγίδες, οι καύσονες, και αυτό θα έχει σαν συνέπεια, μετά από κάποια χρόνια βέβαια, να αλλάξει ο τρόπος της ζωής μας και να γίνει πιο επικίνδυνος. Και οφείλουμε βέβαια να προστατευτούμε από αυτό το φαινόμενο και περισσότερο πρέπει να δούμε πού οφείλεται αυτό. Οφείλεται στα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία προκαλούν αυτό το λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το μονοξείδιο του αζότου. Αυτά τα αέρια συγκεντρώνονται στην ατμόσφαιρα. Και σε αυτά οφείλεται η άνοδος της θερμοκρασίας της γης. Και βέβαια πρέπει να δούμε τρόπους που θα μετριάσουμε τις εκπομπές ρήπων, όπως λέμε, και φυσικά να δούμε και πολιτικές και σκέψεις πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτές τις κλιματικές αλλαγές. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με το φαινόμενο των αερίων του θερμοκηπίου. Πολλές σημειώσεις, πολλά βιβλία, όπως προείπα, στο διαδίκτυο και γενικότερα κυκλοφορεί πολύ υλικό σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Θέλετε να μας εξηγήσετε κάποια πράγματα γι' αυτό? Ναι, πραγματικά οι εκπομπές από τα λεγόμενα επικίνδυνα αέρια, όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακος, το μεθάνιο, το διοξείδιο του αζότου, προκαλούν αυτό το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο τι συνέπεια έχει? Έχει συνέπεια την άνοδο της θερμοκρασίας της γης. Και η άνοδος θερμοκρασίας της γης είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο και πρέπει να το περιορίσουμε οπωσδήποτε για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Για να το περιορίσουμε πρέπει να σκεφτούμε καταρχήν πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο. Η γεωργία έχει συμμετοχή στην εκπομπή ρήπων σε σχέση με άλλους τομείς και μπορεί κανείς να προσδιορίσει ένα ποσοστό ευθύνης, ας το πούμε έτσι, της τάξης του 8 με 9%. Αλλά η μεγαλύτερη δυσμενής συνέπεια προέρχεται από τον τομέα της βιομηχανίας, που ευθύνεται για το 60% των ρηπογόνων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, και βέβαια οφείλεται και στις καταστροφές των δασών, διότι οι καταστροφές των δασών είναι η χειρότερη περίπτωση για να μπορούμε να μετριάσουμε τις εκπομπές των αερίων, των επικίνδυνων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Και όπως ξέρουμε πολύ καλά, τα δέντρα και ειδικά το δάσος δεσμεύει διοξίδιο του άνθρακα και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, το βράδυ εκπέμπει οξυγόνο. Άρα προστασία στα δάση είναι, θα έλεγα, η πρώτη φροντίδα για να μετριάσουμε
το φαινόμενο των εκπομπών των επικίνδυνων αερίων, άρα και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πρώτη προτεραιότητα με λίγα λόγια. Πρώτη προτεραιότητα αυτό. Κύριε Τσιφορέ, η μετεωρολογία κατά πόσο είναι χρήσιμη για τη γεωργία? Η μετεωρολογία παίζει σημαντικό ρόλο γιατί μας δίνει τη δυνατότητα μέσα στα όρια ανοχής βέβαια κάποιου χρονικού διαστήματος που συνήθως κυμαίνεται στο επίπεδο της εβδομάδας ή και λίγο παραπάνω, παρακολουθούν οι αγρότες τακτικά γιατί θέλουν να γνωρίζουν το πιο δύσκολο, την πιο δύσκολη επίπτωση που είναι η ξηρασία, που είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, που είναι ο παγετός, γιατί ο παγετός είναι η πιο βαριά συνέπεια για τις καλλιέργειες, γιατί σαπίζουν τα προϊόντα και τα φρούτα μας και γι' αυτό θέλουν να είναι προετοιμασμένοι ώστε να μπορούν στο μέτρο του δυνατού να προφυλαχθούν τουλάχιστον από αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για να σώσουν τις καλλιέργειές τους και να μην χάσουν το εισόδημά τους από τη συγκομιδή. Η ανομβρία, όπως γνωρίζουμε, είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της γεωργίας. Γνωρίζω καλά σαν παρατηρητής μετεωρολογικών φαινομένων ότι οι περιοχές της χώρας οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλα διαστήματα ανομβρίας είναι οι περιοχές της νησιωτικής χώρας ιδιαίτερως αλλά και της νότιας χώρας. Ποιες καλλιέργειες επηρεάζονται από το φαινόμενο αυτό? Καταρχήν να τονίσουμε ότι η γεωργία είναι ο μεγάλος καταναλωτής νερού. Εκτιμάται ότι περίπου το 84% της κατανάλωσης νερού στη χώρα μας το ξοδεύει η γεωργία. Άρα η ανομβρία είναι ο μεγάλος μας αντίπαλος και αυτόν πρέπει να τον πολεμήσουμε. Και οι κλιματικές αλλαγές θα είναι ένα φαινόμενο που θα επιδράσει αρνητικά στις βροχοπτώσεις και το περιμένουμε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν καλλιέργειες που είναι υδροβόρες και ζητούν μεγάλη κατανάλωση νερού, όπως για παράδειγμα η καλλιέργεια του Καλαμποκιού που υπολογίζεται ότι ξοδεύει περίπου 700 κυβικά μέτρα νερού το στρέμμα, όπως η καλλιέργεια του Βαμβακιού που σκεφτείτε ότι ξοδεύει περίπου 500 κυβικά μέτρα νερού το στρέμμα και άλλες υδροβόρες καλλιέργειες. Αυτές λοιπόν τις καλλιέργειες θα πρέπει να τις προσέξουμε ιδιαίτερα, άρα ιδεατά θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι δευρώδεις καλλιέργειες είναι προτιμότερες για τη χώρα μας και γιατί έχουμε μικρότερη εκπομπή ρήπων, αλλά με κατάλληλα αρδευτικά συστήματα μπορούμε να περιορίσουμε την κατανάλωση νερού έτσι ώστε να μην σπαταλάμε αυτό τον πολύτιμο πόρο που είναι απόλυτα αναγκαίος για να παράγουμε στην Ελλάδα και σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπήρξε κάποια χρονιά που θυμάστε στο παρελθόν που τα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν αρνητικά τη γεωργία? Βέβαια υπήρχε και είναι νοπές ακόμα οι μνήμες από τις καταστροφές των πυρκαγιών του 2007 και τότε να υπενθυμίσω ότι κάηκαν περίπου 3,5 εκατομμύρια στρέμματα από τα οποία τουλάχιστον 2 εκατομμύρια στρέμματα ήταν γεωργικές καλλιέργειες, δενδρόδεις, ελιές και το υπόλοιπο βέβαια είχε υποστεί καταστροφή από τις πυρκαγιές και είναι οι λεγόμενες δασικές εκτάσεις στα δάση μας. Χάσαμε και εκεί περίπου 1 εκατομμύριο στρέμματα. Κλείνοντας, θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση που απασχολεί πολύ κόσμο, όχι μόνο τους αγρότες. Πού τελικά πρέπει να επενδύσει η γεωργία, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει αυτές τις κλιματικές αλλαγές που τόση ώρα συζητάμε? Η γεωργία πρέπει να επενδύσει και οι αγρότες πρέπει να επενδύσουν στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, γιατί οι νέες τεχνολογίες θεωρούμε ότι είναι μια πράσινη δραστηριότητα, δεν έχει δηλαδή εκπομπή ρήπων, ας το πούμε έτσι απλά. Πρέπει επίσης να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτριες, η γεωθερμία και γενικά η αξιοποίηση κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας όπως είναι η βιομάζα και επίσης πρέπει να επενδύσει στην αξιοποίηση των ζωικών αποβλήτων γιατί αυτά ευθύνονται κυρίως για την εκπομπή μεθανίου που είναι ένα αέριο ρηπογόνο στην ατμόσφαιρα και αυτό μπορεί να γίνει με μονάδες αναερόβιας χώνευσης, κλιβάνους δηλαδή με απλά λόγια όπου μπορούμε εκεί να παράγουμε βιοαέριο που είναι πράσινη ενέργεια και μπορούμε να παράγουμε και κομπόστ, δηλαδή οργανικό λίπασμα, έτσι ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς με αυτές τις τρεις ενδεικτικά δραστηριότητες στο μετριασμό από την πλευρά της γεωργίας των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.